από τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε όμως αυτή την επιθετική προσπάθεια με τον Γεωργιάδη του Χαραλάμπου. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την προσποίηση μπροστά από τον Μιχόπουλο. Θα χάσει την ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται από τον Μαραγκό, η μπάλα λίγο out, σε μια καλή εκτέλεση φάουλ από τον Σπύρο Μαραγκό. Με το δεξί, το καλό του πόδι. Ξανά εδώ, με φάλτσο. Ο Μιχόπουλος ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αν η μπάλα ήταν 20 με 30 πόντους πιο μέσα, ξαναβλέπετε. Ενώ βλέπουμε την προσπάθεια του Τουρσουνίδη και το 1-2 με τον Τσαλουχίδη. Τουρσουνίδης. Είναι κοντά του ο Κούμας. Τουρσουνίδης γύρισε την μπάλα και παραλίγο το γκολ. Βεβαίως υπάρχει ένα σφύριγμα και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Καλαθενός, τον Νόλι. Ξαναδούμε τη φάση. Εδώ το γύρισμα από τον Τουρσουνίδη. Έβαλε βεβαίως το χέρι του ο Νόλης στην προσπάθειά του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπορέλη. Τον κυνηγάει ο Ζαφυρίου. Μπορέλη κάνει το σούτ. Η μπάλα είναι γκολ. Ένα φοβερό γκολ από τον Χουάν Χωσέ Μπορέλη με αυτό το δεξί σουτ που ευνηδίασε τους πάντες. Ο Μπορέλη, ο οποίος μετέφερε την μπάλα και την έφερε στο σημείο που αυτός ήθελε για να πιάσει αυτό το δεξί ξαφνικό σουτ και να ακινητοποιήσει τον Μιχόπουλο. Εδώ βλέπετε τον περίλυπο βεβαίως Μιχόπουλο που δεν κατάλαβε καλά-καλά πώς δέχτηκε αυτό το γκολ, το οποίο θα ξαναδούμε. Βλέπετε εδώ τον Μπορέλη. Πέρασε μπροστά από τον Αλεξίου και με αυτό το ξαφνικό δεξί σουτ, εδώ από άλλη κάμερα του Filmnet, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Μιχόπουλου. Εδώ ο Αργεντίνος. Γεωργιάδης του Χαραλάμπους για τον Μαραγκό. Γίνεται η σέντρα, είναι καλή και η μπάλα έξω. Γίνεται η σέντρα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Χάβος, θέλει να κάνει ένα μονοκόμματο σουτ, σέντρα σουτ μάλλον, εκεί που ο Βάντσικ, καλού κακού, παραχώρησε το πρώτο κόρνερ του δεύτερου μηχρόνου για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, Λαγωνικάκης. Είναι βέβαια μόνος του, εκεί ανατρέπεται, ίσως ήταν και λίγο εκβιαστικό το πέσιμο που έκανε. Εκβιαστικό για πέναλτι. Το τακουνάκι από τον Μπορέλη, Λαγωνικάκης. Το γύρισμα του Λαγωνικάκη, Μπορέλη σε θέση βολής. Η προσποίηση από τον Μπορέλη, το στρώσιμο για τον Γεωργιάδη. Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς το έκτο λεπτό της επανάληψης. Σε αυτή την ωραία προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησε από το τακουνάκι του Μπορέλη στον Λαγωνικάκη, το γύρισμα του Λαγωνικάκη στον Μπορέλη. Εδώ οι παίκτες Παναθηναϊκού που πανηγυρίζουν και κάποιοι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας τον παρατηρητή να κυνηγήσει τους μικρούς φίλους των Πρασίνων. Εδώ ξανά το σούτ από τον Γεωργιάδη. Ο Μιχόπουλος έπεσε στην πορεία της μπάλας, την οποία δεν κατάφερε όμως να σταματήσει. Και έτσι έγινε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Γεωργιάδη του Χαραλάμπους. Ο Αστασιάδης προσπαθεί να δημιουργήσει διάδρομο. Ο Χάβος γίνεται η κόντρα και εδώ έχουμε offside. Το ξανάπαμε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτές οι σέντρες οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Γεωργιάδης με αστήρευτες δυνάμεις κάνει το γύρισμα. Παραλίγο το αυτογκόλ. Ωραία φάση. Βεβαίως κάποια από αυτά θα πρέπει να αποτελούν μερίδιο του Καπουράνη. Εδώ η προσπάθεια από τον Γεωργιάδη, το σούτ με τα αριστερό, η μπάλα πάνω στον Μιχόπουλο που ήταν σε πολύ καλή θέση όμως. Και ο Κούμας. Ο Κούμας θέλει να βρει τον Λαγωνικάκη, απευθείας του Λαγωνικάκη. Καλή σκέψη, όχι τόσο καλή εκτέλεση.